Γεια σας! Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε μία σύνοψη όλων όσων έχουμε μάθει μέχρι τώρα έτσι μέσα σε 5 βήματα. Θα συνοψίσουμε τη διατροφή μας και την προπόνησή μας για απώλεια λίπους και μυϊκή τόνωση μέσα σε 5 tips, σε 5 βήματα τα οποία θα είναι το ρεζουμέ αλλά και η απόλυτη οδός, κατεύθυνση για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτά που θέλουμε πάνω στο σώμα μας. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι αυτά τα 5 tips, έτσι. Οι 5 βασικοί κανόνες. Γιατί κοιτάξτε να σας πω κάτι. Η απώλεια βάρους δεν χρειάζεται να είναι μια τρελή σωματική και ψυχολογική πάλι συνεχώς και συνεχώς. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν, θα εφαρμόσουμε αυτές τις 5 απλές συμβουλές για να μειώσουμε το λίπος μας και να αρχίσουμε να γραμμώνουμε χωρίς να χρειαστούν πολλές ώρες από το χρόνο μας στο γυμναστήριο. Δαπανώντας αμέτρητες ώρες προπόνησης για πολλά χρόνια, μου έχει διδάξει ότι πολλοί άνθρωποι υπερπεριπλέκουν τα προγράμματα της προπόνησης και της διατροφής τους. Προπονούνται και τρέφονται μέχρι εξάντλησης επειδή έχουν την ιδέα ότι η προπόνηση και η διατροφή πρέπει να είναι πάνω από τη ζωή τους ή να προέρχεται από ένα πρόγραμμα τόσο περίπλοκο που απαιτεί πτυχίο μαθηματικών, έτσι. Είμαι εδώ αυτή την ώρα να σας πείσω και να σας πω ότι το να κατορθώσετε να έχετε ωραίο σχήμα δεν θα πρέπει να είναι τόσο δύσκολο. Δεν θα πρέπει να είναι μαθηματικά. Ακολουθήστε αυτά τα 5 tips για να φτάσετε τους στόχους σας, ενώ θα εξακολουθείτε, εδώ είναι τώρα, να διατηρείτε και την ισορροπία με το υπόλοιπο της ζωής σας. Βάλτε αυτές τις συμβουλές στην καθημερινή σας ρουτίνα και ετοιμαστείτε να δείτε τα αποτελέσματα γρήγορα και χωρίς να ανησυχείτε ή να αγχώνεστε, έτσι. Φυσικά το καλύτερο μέρος αυτής της συμβουλής είναι ότι είναι απλώς στην εφαρμογή και δεν απαιτεί από εσάς να θυσιάσετε το χρόνο σας με τους ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερη σημασία για εσάς, είτε είναι οικογένεια, είτε φίλοι, είτε τέρι, οτιδήποτε, έτσι. Πάμε λοιπόν να τα δούμε, πολλά είπα για εισαγωγή. Πρώτο, το οποίο είναι μεγάλο κλειδί, έτσι. Κρατήστε τις προπονήσεις σας σύντομες και έντονες. Μπορείτε να δείτε πραγματικά καλύτερα αποτελέσματα όταν προπονηθείτε για μικρότερο χρονικό διάστημα. Το κλειδί είναι η μεγιστοποίηση του χρόνου και της προσπάθειάς σας κατά τη διάρκεια της προπόνησής σας. Δηλαδή, να εκμεταλλευτούμε όσο το δυνατόν καλύτερα το χρόνο μας, εντατικοποιώντας τις προσπάθειές μας. Ακόμη και όταν είσαι σε πολύ καλή φόρμα, χρειάζεται να προπονείστε μόνο για περίπου 30 με 45 λεπτά με αυτό το σύστημα. Μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο πρέπει να έχει διάρκεια ζωής και όχι να είναι ένα-δύο μήνες πριν το καλοκαίρι και τις παραλίες που θέλει ο κόσμος, εγώ δεν θέλω, έτσι δεν έχω αυτή τη λόξα, που θέλει ο περισσότερος κόσμος να γραμμώνει τελευταία στιγμή. Όχι, πρέπει να είναι ένα σύστημα το οποίο θα μας διατηρεί σε ένα ωραίο ποσοστό λίπους για μόνιμα, χωρίς να έχουμε στερήσεις και χωρίς να έχουμε πλέον απώλεια του χρόνου προς τα πρόσωπα και τα χόμπι μας και ό,τι αγαπάμε, ας πούμε, σε αυτή τη ζωή. Προπόνηση τώρα με ένταση για σύντομο χρονικό διάστημα 4 με 5 μερών εβδομάδα και τρώγοντας έξυπνα είναι όλα όσα χρειάζεστε για να δείτε τα αποτελέσματα που θέλετε. Δεν υπάρχει καλύτερο μαγικό χάπι από αυτό το συνδυασμό. Δυνατές εκρήξεις στις προπονήσεις σας βοηθούν να αυξήσει το σώμα σας την παραγωγή της αυξητικής ορμόνης και της τεστοστερόνης, δηλαδή των ορμονών που υποστηρίζουν την ανάπτυξη των μυών ενώ προάγουν την καύση σωματικού λίπους ταυτόχρονα. Αυτό ισχύει βέβαια και για τους άνδρες αλλά και για τις γυναίκες. Ενώ μια γυναίκα δεν μπορεί να πιστεύει ότι ο στόχος της είναι να χτυπήσει κόκκινο η τεστοστερόνη της, όμως η αλήθεια είναι ότι κάτι τέτοιο θα την βοηθήσει με φυσικό τρόπο να γίνει άπαχη. Με τον καιρό πάμε, παιδιά, έχουμε καιρό. Έχουμε καιρό, μην αγχώνεστε. Και στην πραγματικότητα να φαίνεται και πιο θηλυκή, έτσι. Δείτε το λίγο, δείτε
τα μεγάλα, ας πούμε, τις αθλήτριες, τα μεγάλα μοντέλα τα οποία διατηρούν ένα φυσιολογικό επίπεδο, που είναι γυμνασμένες και με ένα φυσιολογικό επίπεδο λίπους, πόσο πιο θηλυκές φαίνονται. Δεν μιλάμε στις bodybuilderούδες με τα φάρμακα που γίνονται σαν άντρες. Μην τα μπερδέψουμε, έτσι. Οι άνδρες αποκτήσουν επίσης πλεονεκτήματα από την αύξηση αυτών των ορμονών, όπως την προσθήκη περισσότερης μυϊκής μάζας με παράλληλη μείωση του σωματικού λίπους. Αυτό το κάνουν οι δυνατές εντάσεις σε μικρό χρόνο προπονήσεις. Ένας άλλος λόγος για να κρατήσετε τις προπονήσεις σας σύντομες είναι ότι αφού έχετε καταφέρει να ανυψώσετε αυτές τις δύο αναβολικές ορμόνες του σώματός σας που είπαμε, με φυσικό τρόπο, θα θέλετε μετά να μπείτε σε λειτουργία ανάκαμψης και ανάπτυξης όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ενώ οι μακρόχρονες προπονήσεις μπορεί να αυξήσουν την αντοχή σας, το πράττουν όμως σε βάρος τον στόχο σας προς τη σωματική σας διάπλαση. Μπορούν να διασπάσουν πολύτιμο μυϊκό ιστό ώστε να χρησιμοποιηθεί για ενέργεια, πράγμα το οποίο δεν θέλουμε. Εάν φτάσουμε σε τέτοια σημεία, αποτύχαμε. Εκτός βέβαια και αν είστε αθλητές αντοχής όπου ο στόχος σας είναι πλέον αυτός. Εκεί δεν μας νοιάζει μυϊκή ανάπτυξη, εκεί πρέπει να έχουμε μικρή μυϊκότητα, έτσι, για να μας βοηθήσει να βγάζουμε καλύτερα το άθλημά μας. Παρακάτω βέβαια θα σας δώσω και προγράμματα, θα τα δείτε στο link κάτω από την περιγραφή, προπόνησης πάνω σε αυτά όλα τα θέματα που λέμε, για να είστε ασφαλείς και να βαδίσετε στα σίγουρα πλέον. Τώρα ένα παράδειγμα το οποίο σας το δίνω και αυτό, απλώς σας το αναφέρω έτσι για να το έχουμε μέσα στο μυαλό μας, είναι ότι άμα διασπάσουμε την εβδομάδα στις μέρες, μπορούμε να κάνουμε τη Δευτέρα μία προπόνηση υψηλής έντασης, μία HIIT, έτσι. Την Τρίτη να κάνουμε μία κυκλική προπόνηση με βάρη. Την Τετάρτη να αναπαυθούμε να έχουμε recovery, έτσι να έχουμε αποκατάσταση. Την Πέμπτη πάλι από την αρχή HIIT. Την Παρασκευή κυκλική προπόνηση. Το Σάββατο να έχουμε μία ενεργό ανάκαμψη, μάλλον καλύτερα να έχουμε μία αεροβική σταθερή πια μέτρια, η οποία θα είναι και σαν ανάκαμψη αυτό το πράγμα, πιστέψτε με, μία έτσι μέτρια αεροβική, και την Κυριακή βέβαια να αναπαυθούμε. Ένα απλό πρόγραμμα το οποίο είναι χρόνια τώρα άκρως επιτυχημένο και εγώ αυτά κάνω. Όχι, εγώ δεν κάνω τώρα αυτά, εγώ κάνω κάτι άλλο. Θα σας πω κάποια στιγμή τι κάνω εγώ. Είναι λίγο πολύ. Λοιπόν, το δεύτερο τώρα τύπ είναι, δώστε έμφαση στην υψηλή ένταση κάρδιο για την κάλυψη του λίπους. Έτσι. Ναι, μειώνουμε το χρόνο, τα κάνουμε, είπαμε το πρώτο τύπ είναι να είναι σύντομη η χρόνη, το δεύτερο τύπ είναι να έχουμε μεγάλη ένταση, για να δικαιολογηθεί και ο μικρός χρόνος. Τις υψηλής έντασης για λιμαντικές προπονήσεις ή αλλιώς HIIT, όπως έχουμε πει, μπορούμε να τις ονομάσουμε και Vodio Max προπονήσεις. Ο λόγος είναι ότι επειδή ο σκοπός αυτού του τύπου κάρδιο είναι να αυξηθεί η μέγιστη ποσότητα του οξυγόνου που το σώμα σας μπορεί να χρησιμοποιήσει, όπως έχουμε πει, που λέγεται και Vo2 Max, πράγμα το οποίο τι κάνει, αυτό σας επιτρέπει να προπονήσεις σκληρότερα και εντονότερα όταν αυξηθεί αυτό μέσα σε πολύ μικρά διαστήματα, έτσι, αυτές οι εκρήξεις. Μόλις η ενέργειά σας θα δαπανάτε, ας πούμε, από ένα, έτσι, για παράδειγμα, λεπτό έντονης προπόνησης, θα πρέπει να περιμένετε μέχρι να επιστρέψει ο καρδιακός ρυθμός σας σε ένα άνετο μεν, αλλά γρήγορο δε ρυθμό, πριν ξεκινήσετε την εκτέλεση του επόμενου λεπτού. Συνήθως κάπου πάει μεταξύ 15 με 30 δευτερόλεπτα ανάλογα με το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης. Μη σας αγχώνει, σας τα έχω έτοιμα όλα, απλώς τα παίρνετε και τα πράτετε κάτω στην περιγραφή. Στη συνέχεια θα πρέπει να εκτελέσετε το επόμενο σετ ή τον κύκλο σας, όσο πάει. Το μόνο που χρειάζεται είναι να το κάνουμε αυτό για περίπου συνολικά 15 με 20 λεπτά την ημέρα που το έχουμε, έτσι, και ίσως και 30 λεπτά κατανότατο όριο όταν είστε σε πολύ καλή φόρμα. Θα πρέπει να δώσετε έμφαση σε περισσότερο από έναν τύπο κάρδιο ανάμεσα στις προπονήσεις σας ή από τη μία, ας πούμε, συνεδρία στην άλλη, να μην είναι το ίδιο και πιάνει τις ίδιες μυϊκές ομάδες, τα ίδια ενεργειακά συστήματα, τα ίδια κύτταρα, έτσι, να έχει ποικιλία. Γι' αυτό σας λέω, σας τα έχω έτοιμα αυτά όλα. Δεν έχετε να σκάσετε και να υπολογίσετε τίποτα, έσκασα εγώ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τώρα εδώ για να το πετύχετε αυτό ένα κοπηλατικό μηχάνημα, διάδρομο, ποδήλατο, ελλειπτικό, έτσι, ή οποιοδήποτε άλλο κομμάτι του εξοπλισμού διαθέτεται ώστε να σας επιτρέπει να προπονηθείτε με μια ολομέτωπη καρδιαγκιακή ένταση που ακολουθείται από μια περίοδο σύντομης ανάκαμψης.
τα δείγματα, σας τα έχω με τη σειρά στην περιγραφή, κάτω από την περιγραφή στο βίντεο, κάτω από την περιγραφή στο YouTube όταν το δούμε, έτσι, αν θα σας τα έχω και στο Facebook από κάτω για να μην αγχώνεστε και δεν ξέρετε που να τα βρείτε. Τρίτο tip είναι, εφαρμόστε παιδιά προπόνηση με αντιστάσεις, βάρη δηλαδή ή οτιδήποτε προκαλεί αντίσταση και δεν είναι ελεύθερη η κίνηση του μυός. Οι περισσότεροι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι η προπόνηση με βάρη βοηθά στην οικοδόμηση του μυϊκού ιστού, αλλά δεν εκτιμούν πάντα πλήρως την αποτελεσματικότητα αυτής της προπόνησης και για την καύση του σωματικού λίπους. Έχοντας επάνω σας περισσότερο μυϊκό ιστό, αυξάνει το μεταβολικό ρυθμό σας ή τον αριθμό των θερμίδων που καίει το σώμα σας σε κατάσταση ηρεμίας, όχι μόνο σε κατάσταση μάχης, έτσι, την ώρα της προπόνησης. Μπορείτε να κρατήσετε τις προπονήσεις σας με βάρη τόσο σύντομες όσο και τις heat προπονήσεις σας. Σας έχω δείγματα τέτοια, σας έχω προπονήσεις ολοκληρωμένες τέτοιες στα link. Μπορείτε να ομαδοποιήσετε διαφορετικές ασκήσεις μαζί ή να περιλάβετε ασκήσεις με το σωματικό σας βάρος, όπως τα burpees, καταδείτε στα link τι εννοώ, που έχουν πολλαπλά επίπεδα κίνησης και να εστιάσετε σε διαφορετικές μυϊκές ομάδες από μία προπόνηση στην επόμενη. Μπορείτε να εκτελέσετε 3-4 ασκήσεις, κινήσεις που ακολουθούνται από μία σύντομη περίοδο ανάπαυσης. Και εδώ λοιπόν, όπως σας είπα, σας έχω το ανάλογο δείγμα. Το τέταρτο tip είναι, πάμε πλέον στο φαγητό, κόψτε εντελώς τη σαβούρα, εντελώς εννοώ, κάντε τη σπάνια, πρε παιδί μου, ή όταν έρχεστε μαζί με κοινωνικές εκδηλώσεις, μαζί με τους φίλους και τα λοιπά, έτσι, όσο το δυνατόν κόψε τη σαβούρα από την διατροφή σας. Μια ατάκα που μπορούμε να πούμε σχετικά με τη διατροφή είναι πως, βάλτε το καλά στο μυαλό σας αυτό, ότι δεν τρώτε είναι εξίσου σημαντικό με το τι τρώτε. Δηλαδή, όταν προσπαθήσετε να κάψετε το λίπος του σώματος και να διατηρήσετε ή να προσθέσετε μυϊκή μάζα, θα πρέπει να λαμβάνετε μεν αρκετές θερμίδες, αλλά και μια ισορροπημένη αναλογία μακροθρεπτικών συστατικών, πρωτεϊνών, διαιτητικών λοιπόν και υδατάνθρακων. Αλλά το από πού μπορούμε να πάρουμε αυτά τα συστατικά είναι αυτό που είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Ένα από τα πρώτα πράγματα που σας προτείνω, εάν θέλετε extreme τώρα απώλεια λίπους, κατά τις περιόδους που λέτε θέλω τώρα να γραμμώσω ρε παιδί, είναι να κόψετε οτιδήποτε περιέχει γλουτένη, γιατί κανένας δεν ξέρει τι έχει μέσα, αν τον πειράζει όχι, έτσι, την κόβουμε. Τα γαλακτοκομικά, παρόλο που έχει ερευνηθεί και έχει βρεθεί ότι συμβάλλουν στην καύση του κοιλιακού λίπους, εγώ σας λέω τώρα όμως για μια extreme απώλεια λίπους και πάμε πλέον στις extreme, έτσι, καταστάσεις. Μιλάμε για extreme. Δεν μιλάμε για τρόπο ζωής μόνιμο, μη με παρεξηγήσετε, θα έχω θέμα, έτσι, δεν μιλάω, μιλάω για τις κοντές, πάρα πολύ σύντομες περιόδους, ενός μήνα, άντε δύο το πολύ, που θέλουμε να, αφού έχουμε χαμηλό με λίπος, να θέλουμε πλέον να γραμμώσουμε εντελώς, έτσι, γλουτένι, γαλακτοκομικά προϊόντα, με εξαίρεση βέβαια την πρωτεΐνη ορού γάλακτος, έτσι, και το κόκκινο κρέας, εκτός από τα οργανικά που τρέφονται με χορταράκι, χωρίς ορμόνες, αλλά και αυτό για μία-δύο φορές το μήνα. Καλύτερα τα άσπρα κρέατα, κοτόπουλο, γαλοπούλα ή ψάρια. Είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει επίσης να αφαιρέσετε όλα τα επεξεργασμένα τρόφιμα. Μπισκότα, κράκερ, γλυκά, πάστες, σαβούρες, κρουασάν, οτιδήποτε και οτιδήποτε ακόμα άλλο που είναι προσυσκευασμένο, καθώς και τη ζάχαρη και το αλκοόλ. Μιλάμε πάλι, θα σας πρίξω για να πετύχετε extreme απώλεια, έτσι, ναι, για και για το λίγο αυτό διάστημα που θα χρειαστεί να απαλλαγείτε από το τελευταίο περιττό σας πάθος. Έχετε πάλι χρόνια μπροστά σας μετά να φάτε και να πείτε ό,τι θέλετε, αλλά και να έχετε μια πιο πλήρη διατροφή. Μιλάμε για τα extreme. Ένα μεγάλο κλειδί εδώ είναι να αποκόψετε τις χημικές ουσίες και όσο το δυνατόν και τις εξωγενείς ορμόνες από τη διατροφή σας. Οι τοξίνες γίνονται όλο και πιο διαδεδομένες στον εφοδιασμό των τροφίμων μας σήμερα. Αλλά μπορείτε ακόμα να τρώτε έξυπνα. Μπορείτε για παράδειγμα να τρώτε βιολογικά κρέατα για όσους τρώνε κρέας, όπως το κοτόπουλο, η γαλοπούλα, λευκό και σκούρο κρέας. Άγρια
ψάρια που αλλιεύονται, λαχανικά και φρούτα με έμφαση τα οργανικά, λίπη, ελαιόλαδο, αβοκάντο, αυτά είναι έτσι. Και ορισμένα δημητριακά και άμυλα όπως το κοινό, γλυκοπατάτες και ρύζι σε αυτές τις περιόδους. Θα ήθελα να σας συστήσω επίσης να χρησιμοποιείτε πρωτεΐνη ορού γάλακτος γύρω από τις προπονήσεις σας, πριν και μετά δηλαδή. Παρόλες τις αντιλογίες ως προς τη συχνότητα γευμάτων τώρα, σας συστήνω να λαμβάνετε ένα μικρό γεύμα κάθε 2 με 3 ώρες. Θα ήθελα να συστήσω επίσης να διατηρείτε την πρόσληψη της πρωτεΐνης σε περίπου, ανάλογα βέβαια εδώ πάει με την ένταση της προπόνησης, έτσι, και πάει και με την... με το αν κάνετε βάρη, τι είδος προπόνησης κάνετε, αλλά να ξέρετε, για να έχουμε σωστή πέψη της πρωτεΐνης θα πρέπει να τη διατηρείτε σε περίπου 25 με 30 γραμμάρια αναγεύμα κάθε 2 με 3 ώρες. Εάν δεν σας βγαίνει το τελικό ποσοστό πρωτεΐνης μέσα στη μέρα, αυξήστε γεύμα με πρωτεΐνη. Όχι ποσότητα στο ίδιο γεύμα πρωτεΐνης. 25 με 30 γραμμάρια και όχι περισσότερο από 35 γραμμάρια. Γιατί? Για την ευκολία της πέψης και την προώθηση της απορρόφησής της. Τα ποσά που λαμβάνονται πέρα από αυτό συχνά μπορεί να πάνε χαμένα. Άρα όταν θέλουμε πρωτεΐνη και δεν την έχουμε συμπληρωστεί, κάνουμε, αυξάνουμε γεύματα μέσα στη μέρα. 5, 6 και 7, κάποιοι κάνουν και 8. Άμα κάτι bodybuilderάδες ας πούμε ή extreme sport με αντιστάσεις που χρειάζονται, για να μπορέσουν να λάβουν την πρωτεΐνη που θέλουν. Αλλά σε κάθε γεύμα 25 με 30, άντε 35 το πολύ γραμμάρια, ξέρουν. Έτσι εκεί τα μειώνουμε όλοι και μετά αυξάνουμε τα γεύματα αν θέλουν παραπάνω. Τελικά ο στόχος σας είναι, ο τελικός στόχος, για να μην σας κουράζω, να καταναλώνετε περισσότερες θερμίδες από αυτές τις πηγές κάθε μέρα, διότι τα προγράμματα άσκησης που σας συστήνω κινητοποιούν το μεταβολισμό σας να επιταχύνει, επιτρέποντάς σας να χάνετε λίπος με παράλληλη υποστήριξη της ανάπτυξης των μυών. Αυτό θέτει τις βάσεις για μια διατροφή και ένα πρόγραμμα άσκησης που μπορείτε τώρα να αντέξετε και να διατηρήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, παιδιά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ποτέ δεν θα είστε πεινασμένοι επειδή μπορείτε να φάτε όσο να ικανοποιηθείτε, εφόσον καταναλώνετε τα σωστά τρόφιμα και στις σωστές ώρες και κάνετε τη σωστή προπόνηση. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ κάναμε μια ανακεφαλαίωση όσων πολύ περιληπτική, γιατί έχουμε πει πολλά βίντεο πάνω σε αυτά και με λεπτομέρειες κουραστικές. Το ξέρω, νομίζω ότι το ξέρω, αλλά είναι η φύση μου να μεταδίδω όσο το δυνατόν σε μικρότερο χρονικό διάστημα, τόσο περισσότερα και πιο απλά. Εντάξει. Αυτό πιστεύω χρειάζεται ο κόσμος. Γιατί η γνώση είναι δύναμη. Χωρίς γνώση δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω τίποτα. Τελεία. Και παύλα, και δεν συμπληρώνει κανείς κάτω από αυτήν την υπογραφή όλων αυτών των ατόμων που την έχουν βάλει όλα αυτά, όλοι αυτοί οι μεγάλοι τεράστιοι επιστήμονες διατροφής και ερευνητές. Οπλισμένοι λοιπόν με τις πιο πάνω πληροφορίες, θα πρέπει τώρα να είστε έτοιμοι να ξεπεράσετε τους στόχους σας. Η απώλεια βάρους δεν πρέπει να είναι υπερβολικά περίπλοκη. Προπονηθείτε έντονα, σηκώστε βάρη, κόψτε τα σκουπίδια και τα φτωχά σε θρεπτικά συστατικά τρόφιμα από τη διατροφή σας και υποστηρίξτε τις προσπάθειές σας με συμπληρώματα πολυβιταμινών και μετάλλων, αλλά και πρωτεϊνών. Μεγάλη δουλειά! Μακάρι να ανοίξει το μυαλό όλων εδώ στην Ελλάδα να καταλάβουν ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με τα φάρμακα και τα αναβολικά. Ρε παιδιά, φαγητό είναι διασπασμένο. Και πιο άγνη μορφή από ένα λαχανικό που είναι μέσα στα φάρμακα, ας πούμε. Έτσι. Εδώ πέφτουν με μεγάλες εταιρείες που δεν παίζουν με την υγεία των ανθρώπων, γιατί απευθύνονται σε αθλητές. Άρα λοιπόν, συμπλήρωμα πρωτεϊνών, συμπλήρωμα πολυβιταμινών και μετάλλων, οπωσδήποτε, έτσι να είστε νταμάρια όλη μέρα. Και εφαρμόζοντας αυτά τα απλά βήματα, θα είστε σε έναν πολύ καλό δρόμο για μια πιο fit, αλλά και πιο ευτυχισμένη και πιο υγιέστερη και πολύ ωραία κοινωνική ζωή, χωρίς αυτό το κόλλημα
που μας απομονώνει. Για μόνιμα μιλάμε, έτσι. Υπάρχουν και οι περίοδοι που θα αναγκαστούμε λίγο να απομονωθούμε για όσους θέλουν να κάνουν κάτι πιο extreme. Πολύ γρήγορα, 1-2 μήνες, δεν πάει παραπάνω. Η υπόλοιπη ζωή μας πρέπει να είναι έτσι. Δείτε τώρα τα πρότυπα των προπονήσεων που σας δίνω κάτω από την περιγραφή του βίντεο στο συγκεκριμένο link που σας έχω και τι άλλο, καλή σας επιτυχία. Να είστε καλά, υγιείς, πάμε δυνατά όλοι μαζί και εγώ τα ίδια, έτσι όλοι μαζί είμαστε στο παιχνίδι. Φύγαμε λοιπόν, θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας.